Λοιπόν, άλλη μία δράση του Δήμου Σιτίας, σύμφωνη με τις νέες επιταγές, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ίδιου του Δήμου Σιτίας. Θεωρώ ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι προτεραιότητα. Την προηγούμενη λοιπόν τετραετία, μετά από ενέργειες της υπηρεσίας και της Αντιδημάρχου, της ακίνητης, είμαστε στην ευχάριστη θέση, παραλάβαμε το δεύτερο αυτοκίνητο συλλογής οργανικό και βιοαποβλήτων για το Δήμο Σιτίας. Να πούμε λοιπόν ότι στο σχεδιασμό του ΕΣΔΑΚ αυτή τη στιγμή για την περιοχή της Κυψιά μας είναι η λειτουργία της ΜΕΑ Σιτίας, δηλαδή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία θα δέχεται στερεά απόβλητα, σε συνδυασμό με τη ΜΕΒΑΒ, η οποία θα γίνει στην Ιεράπετρα, η οποία θα συλλέγει και θα δέχεται τα βιοαπόβλητα. Στο σκοπό αυτό λοιπόν, τα δύο αυτοκίνητα, το μικρό το οποίο παραλάβαμε εχθές όπως βλέπετε και το μεγαλύτερο το οποίο είχαν παραλάβει προ καιρού, συνδυαστικά θα μπορούν να συλλέγουν όλα τα βιοαπόβλητα από τον Δήμο Σιτίας, ούτως ώστε να έχουμε ξεχωριστεί άλλο ένα ρεύμα συλλογής απορριμμάτων, το οποίο θα διοχετεύεται στην Ιεράπετρα. Εγώ θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, τεχνικές λεπτομέρειες θα σας τα πει Ελένη και το σχεδιασμό της υπηρεσίας. Εγώ θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Το σκουπίδι είναι ένα δύσκολα και ακριβά διαχειρίσιμο προϊόν για το Δήμο Σιτίας ή άλλους τους Δήμους. Πρέπει λοιπόν όλοι οι δημότες να καταλάβουν ότι όσο λιγότερα απορρίμματα στέλνουμε είτε στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων είτε στη νέα μονάδα που θα λειτουργήσει στην Ιεράπετρα, όσο περισσότερα στέλνουμε τόσο εις βάρος των δημοτών είναι. Αυξάνονται τα τέλη καθαριότητας, αυξάνονται οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουμε, αυξάνονται τα ενεργειακά κόστη. Πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουμε ότι τα απορρίμματα που εναποθέτουμε στους κάδους κάθε συλλογής και κάθε ρεύματος, έτσι είναι ένα ακριβό κοστολόγιο για το Δήμο. Πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο να περιορίσουμε τα απορρίμματα. Θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος και μπορώ να πω ειλικρινά το λέω ότι θα είναι η μεγαλύτερη κέρδος από τον διαχωρισμό που κάνουμε αυτή τη στιγμή στα διαφορετικά ρεύματα και σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι δημότες ότι το σκουπίδι είναι μία ακριβή διαχείριση για το Δήμο Σιτίας. Ελένη. Ευχαριστώ Δήμαρχε. Να πούμε ότι η στοχευμένη προσπάθεια που έγινε την προηγούμενη θητεία έφερε καρπούς. Ο Δήμος μας είναι καθόλου έτοιμος για να φτιάξει νέες διαδρομές με καφέ κάδους και για τη συλλογή των βιοαποβλήτων. Να μοιράσει οικιακά καδάκια και σακούλες βιοδιασπόμενες. Πολύ μεγάλη προσπάθεια και από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο από τον κύριο Ψηλινάκη όσο και από την Οικονομική Υπηρεσία, το διοικητικό προσωπικό, ήταν ΕΣΠΑ, ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, με 500.000 χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Σιτίας, φέρνει καρπούς, ανανεώνουμε σιγά σιγά. Και πολύ περισσότερο από το προσωπικό που θα διαχειρίζεται την καθημερινότητα των απορριμμάτων. Και το προσωπικό μας, όπως βλέπετε, πρόθυμο πάντα να μάθει λειτουργεί τα νέα απορριμματοφόρα, τα οποία είναι υπερσύγχρονα. Αυτό είναι εξάτονο. Το προηγούμενο είναι 16 τόνους, όπου θα αδειάζει το εξάτονο μέσα στους 16 τόνους και θα πηγαίνει στην Ιεράπετρα, όπου θα υπάρχει και το εργοστάσιο των βιοαποβλήτων. Έχει συστήματα υπερσύγχρονα που θα μετρά το ωφέλιμο φορτίο, αυτό που μπαίνει μέσα από τον κάδο. Μπορεί να μετρά και τον κάδο αλλά και το ωφέλιμο φορτίο. Και με δεδομένα που θα τα στέλνει στον υπολογιστή, εδώ θα βλέπουμε τι έχει μέσα ο κάθε κάδος, ο καφέ κάδος των βιοαποβλήτων. Είναι υπερσύγχρονο, όπως είπαμε. Έχουν ενθουσιαστεί οι οδηγοί μας, θα τους ευχαριστήσουμε. Αλλά και τα πληρώματα των απορριμματοφόρων, όπου θα λειτουργούν σύγχρονα, ασφαλή οχήματα για την αποκομιδή τόσο των απορριμμάτων, τόσο της ανακύκλωσης, όσο και των βιοαποβλήτων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις υπηρεσίες εδώ, στον Κωστίτο Γκαναράκη, όπου είναι η ψυχή της ομάδας εδώ πάνω και του μηχανοστασίου. Και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όπως είπαμε, κύριε Καναράκη, υπερσύγχρονα τα νέα οχήματα. Προηγείται κάποια εκπαίδευση για εσάς? Ναι, ναι. Θα γίνει μια εκπαίδευση. Αν και είναι έμπειρο το προσωπικό του Δήμου. Αλλά πιστεύω όλα να πάνε καλά και να πετύχει το εγχείρημα αυτό.